Νεχεμίας, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 671. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Είπαγε και βόησον εις τα ότα της Ιερουσαλήμ λέγον, ούτω λέγει Κύριος. Ενθυμούμε περισσού την προσέ ευμένια μου εν την νεότητή σου, την αγάπην της νυμφεύσεώς σου, ότε με οικολούθης εν τη ερήμο εν γη ασπάρτο. Ο Ισραήλ ή το Άγιος εις τον Κύριον, απ' αρχή των γεννημάτων αυτού. Πάντες οι κατατρώγοντες αυτού εις ανένοχοι, κακόν ήλθεν επ' αυτούς, λέγει Κύριος». Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου οίκος Ιακώβ και πάσε συγγένεια του οίκου Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος. «Ποιαν αδικίαν έβρικαν εν εμοί οι πατέρες σας, ώστε απεμακρύνθησαν απ' εμού και περιεπάτησαν ο πίσω της ματαιότητος και ματαιώθησαν. Και δεν είπον, πού είναι ο Κύριος, ο αναβιβάς σας ημάς εκ γης Αιγύπτου, οδηγεί σας ημάς δια της ερήμου, δια τόπου ερημίας και χασμάτων, δια τόπου ανιδρίας και σκιάς θανάτου, δια τόπου τον οποίον δεν επέρασε άνθρωπος και όπου άνθρωπος δεν κατόκισε, και σας εισήγαγον εις τόπον καρποφόρων, δια να τρώγετε τους καρπούς αυτού και τα αγαθά αυτού. Αφού όμως εισήλθετε, εμιάνατε τη γη μου και κατεστήσατε ευδέλιγμα την κληρονομία μου. Οι ιερείς δεν είπαν που είναι ο Κύριος, και οι κρατούντες των νόμων δεν με γνώρισαν, και οι ποιμένες εγίνοντο παραβάτε εναντίον μου, και οι προφήτε προεφήτευον δια του Βάαλ και περιεπάτουν ο πίσω πραγμάτων ανωφελών. Δια τούτο έτη θέλω κριθεί με σας, λέει Κύριος, και με τους ιούς των ιών σας θέλω κριθεί. Διότι διέφυτε εις τας νήσους των Κιτιαίων και ειδέτε, και πέμψατε εις Κιδάρ και παρατηρήσατε επιμελώς και ειδέτε αν εστάθη τι ούτων πράγμα. Ήλαξεν έθνος θεούς, αν και ούτι δεν είναι θεοί. Ο λαός μου όμως ήλαξε την δόξαν αυτού με πράγμα ανοφελές. Εκπλάγητε ουρανί δια τούτο και φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα, λέει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν σε αυτούς λάκους, λάκους συντετριμένους ή την εσδεδύναντε να κρατήσωση είδων. Μήπως είναι δούλος ο Ισραήλ ή δούλος οικογενής, διατί κατεστάθη λάφυρον. Οι σκύμνοι ευρύχησαν επ' αυτών, εξέδωκαν την φωνήν αυτών και κατέστησαν τη γήν αυτού έρημον. Οι πόλεις αυτού κατεκάησαν και έμειναν ακατοίκητοι. Οι προσέτη της Νόφ και της Στάφνης συνέτριψαν την κορυφήν σου. Δεν έκαμε τούτο εσύ εις εαυτόν, διότι εγκατέλειπες Κύριον των Θεών σου, ότε σε οδήγει εν τη οδό. Και τώρα τι έχεις να κάμεις εν τη οδό της Αιγύπτου, δια να πεις τα ύδατα Σιώρ, ή τι έχεις να κάμει εν τη οδό της Ασσυρίας, δια να πεις τα ύδατα του ποταμού. Η ασέβειά σου θέλει σε παιδεύσει και η παραβάση σου θέλουσι σε ελέγξει. Γνώρισε λοιπόν και ιδέ, ότι είναι κακόν και πικρόν το ότι εγκατέλειπες Κύριον των Θεών σου και δίνει ο φόβος με εν σύ, λέγει Κύριος το Θεός των δυνάμεων. Επειδή προπολού συνέτριψα το ζυγό σου, διέσπασα τα δεσμά σου και εσύ είπας δε θέλω σταθεί παραβάτης πλέον, ενώ επί πάντα υψηλών λόφων και υποκάτω παντός δέντρου πρασίνου περιεπλανήτης εκπρονεύων, εγώ δε σε εφύτευσα άμπελον εκλεκτήν και σπέρμα όλους αληθινών. Πώς λοιπόν μετευλήθης εις παρεφθαρμένον κλίμα αμπέλου ξένης είσαι με. Δια τούτο και αν πληθείς με νήτρον και πληθύνεις εις αυτόν το σμίγμα, η ανομία σου μένει σε σημειωμένη ενώπιον μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Απευθύνεται ο Θεός προς το λαό του. Απευθύνεται ο Θεός προς το λαό του με παράπονο. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, το παράπονο του ανθρώπου προς τον άνθρωπο δεν είναι καλό, γιατί δείχνει μια καρδιά χαλασμένη και μια καρδιά που δεν μπορεί να συγχωρήσει. Δεν το δικαιολογεί ο Θεός. Το παράπονο ιδιαίτερα του ανθρώπου προς τον Θεό είναι τελείως μα τελείως αδικαιολόγητο, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, ο άνθρωπος είναι άδικος. Ο Θεός είναι Άγιος, ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Αλλά το παράπονο του Θεού προς τον άνθρωπο είναι πάντοτε αληθινό. Και αυτό που καθιστά το παράπονο κάποιου αληθινό
είναι όταν αυτός έχει αγάπη ή όπως ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί η αγάπη κάνει τέλειο τον άνθρωπο. Και ο μόνος τέλειος και αγαθός στην πραγματικότητα είναι ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη. Ο Θεός λοιπόν όταν παραπονιέται, σημαίνει ότι έχει εξαντλήσει όλα μα όλα όσα μπορούσε να κάνει για να διορθώσει τα πράγματα. Και το παράπονο πια είναι αυτό το παράπονο προς διόρθωση. Στρέφεται λοιπόν προς ένα λαό που πραγματικά τον ευεργέτησε. Προς ένα λαό στον οποίο έδειξε την απεριόριστη αγάπη του, όχι μόνο με λόγια, αλλά ιδιαιτέρως με έργα. Στρέφεται σε ένα λαό, το λαό της Παλαιάς Διαθήκης, το λαό το δικό του, στον οποίο εφάνει πολύ δυνατός, ένδοξος. Και ό,τι του λέει είναι απολύτως αληθινά. Και ιδιαιτέρως, αδελφοί αγαπητοί, βγαίνουν μέσα από την ψυχή του Θεού, μέσα από την καρδιά του Θεού, βγαίνουν με πολύ πολύ αγάπη. Πες στο λαό μου, θυμάμαι την ευμένειά μου στην αρχή. Με πόση ευμένεια συμπεριφέρθηκα σε σένα. Και ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, όταν αρχίζει με έναν άνθρωπο, εκδηλώνει την απεριόριστη αγάπη του και την τρυφερότητά του χωρίς να έχει καμία απαίτηση. Όπως η μητέρα όταν, και ο πατέρας όταν το παιδάκι τους είναι μικρό. Δεν έχουν καμία απαίτηση. Το φροντίζουν, το περιθάλπτουν, χαίρονται με το να τον τίνουν, χαίρονται με το να αρχίζει να τους μιλάει. Εφόσον το αγαπάνε το παιδί, μέσα στην αγκαλιά τους το έχουν. Και η ευμένεια είναι πλήρης των γονιών προς το παιδί, των γονιών που αγαπάνε το παιδί. Και το παιδί απολαμβάνει. Και απολαμβάνει παραδεδομένο απολύτως στην αγκαλιά και στην αγάπη των γονιών. Έτσι είναι και ο άνθρωπος στην αρχή, όταν αναγεννάται, όταν πρωτογνωρίζει τον Χριστό, απολαμβάνει την αγάπη. Απολαμβάνει γιατί είναι πραγματικά αφιερωμένος, επειδή ακόμη δεν έχει ξεσηκωθεί η σάρκα του ανθρώπου να έρθει σε αντίθεση με το Πνεύμα του Θεού. Θα γίνει με το πέρασμα του χρόνου, γιατί ο άνθρωπος συνεθίζει. Και ο Θεός λέει, θυμάμαι την αρχική ευμένεια και εύνοια που είχα προς σένα, θυμάμαι την αγάπη μου όταν σε πρωτονυμφεύθηκα και εσύ με ακολουθούσες αδιαμαρτύρητα σε έρημο γη και σε άσπαρτο γη. Σε οδηγούσα μέσα από την έρημο, μέσα από την άσπαρτο γη, και εσύ με ακολουθούσες με αγάπη, με αφιέρωση, αδιαμαρτύρητα. Και όσο εσύ με ακολουθούσες, τόσο εγώ πιο πολύ εκδήλωνα την αγάπη μου. Και όσο εσύ ερχόσουν κοντά μου, τόσο πιο πολύ εγώ σε ευλογούσα. Και ήταν οι σχέσεις μας, λέει ο Θεός, τέλειες, πλήρεις. Η δική μου αγάπη κάλυπτε όλη σου τη ζωή και εσύ τη ζωή σου μου την είχες αφιερώσει ολόκληρη σε μένα. Αυτές είναι οι ωραιότερες σχέσεις, αδερφοί. Πιο ωραία σχέση που μπορεί να έχει ο Θεός με τον άνθρωπο είναι να εμπιστεύεται ο άνθρωπος απολύτως την αγκαλιά, την αγάπη, την πρόνοια του Θεού. Να μην θεωρεί ότι αυτός μπορεί να προσφέρει κάτι στη ζωή του ή στον εαυτό του. Δηλαδή να είναι απόλυτα βεβαιωμένος, όχι με τη γνώση, αλλά με την αγάπη, ότι ο Θεός είναι ο δωτήρ, ο μόνος δωτήρ όλων των αγαθών. Και μόνο από το Θεό έρχεται πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειων. Και όχι μόνο απολάμβανες, και θυμάμαι εγώ, λέει ο Θεός, πως απολάμβανα εγώ και πως απολάμβανες εσύ αυτή τη σχέση μας. Και θέλω σε αυτό να επιμείνω λίγο, αγαπητά μου αδέλφια, για τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ Θεού και ανθρώπων όταν ο άνθρωπος γνωρίσει το Θεό και τον αφήσει το Θεό να του αποκαλύψει το πρόσωπό του, τον εαυτό του, την αγάπη του, τη φροντίδα του, τις ενέργειές του, τα οποία δεν γίνονται δια της όψεως, μόνο δια της πίστεως.
Μόνο δια της πίστεως μπορείς να ακούσεις τη φωνή του Θεού, μπορείς να γνωρίσεις την αγκαλιά και την αγάπη του Θεού και ιδιαιτέρως μπορεί να σε οδηγεί ο Θεός χωρίς να του βάζεις προσκόμματα. Είναι η αθωότης του ξεκινήματος και της αφιέρωσης, χωρίς προσκόμματα. Και λέει ο Θεός, όλοι που κατέτρωγαν εσένα οι εχθροί σου, ήσανε ενώπιόν μου ένοχοι. Εφόσον ήρχοντο εναντίον σου, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ενώπιόν μου ήσαν ένοχοι. Και μόνο κακό ερχότανε σε αυτούς. Βλέπετε, αγαπητά μου αδέλφια, αυτή η σχέση, τι καλά αποτελέσματα έχει για τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ότι απολαμβάνεις τη φροντίδα του Θεού, αλλά απολαμβάνεις και την υπεράσπιση του Θεού. Και έρχεται και γίνεται πραγματικότητα αυτό που ο Θεός υπόσχεται στους ανθρώπους και το υπόσχεται στερεά και αμετακίνητα. Τους ευλογούντασε θέλω ευλογή και τους καταρωμένουσε θέλω καταράστε. Μια πραγματικότητα. Όποιος σε καταράτε θα είναι καταραμένος και όποιος ευλογεί θα είναι ευλογημένος. Θα μου πεις, ισχύει αυτό? Βέβαια. Σας βεβαιώνω. Επί το λόγο του Κυρίου, αλλά και από την εμπειρία που έχουμε στην παρουσία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος είναι φιερωμένος και έχει δώσει την καρδιά του στο Χριστό και απολαμβάνει την αγάπη του Χριστού και οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, που δεν είναι δύσκολα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά, γιατί τα κάνει ο άνθρωπος, ο Χριστός τα κάνει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος περπατάει και μαζί με τον Χριστό έτσι και έχει αυτή τη σχέση με τον Χριστό τη συγκεκριμένη, τότε και ο Θεός τον φροντίζει απόλυτα, αλλά και ο Θεός τον υπερασπίζεται. Και συνεχίζει το παράπονο του ο Θεός, αφού περιγράφει την τόσο ωραία και ευλογημένη αυτή σχέση. Ποια αδικία βρήκαν οι πατέρες σου, ώστε απεμακρύθησαν από εμού και περπάτησαν ο πίσω της ματαιότητος και ματαιώθησαν και δεν είπαν πού είναι ο Κύριος, ο αναβιβάσας ημάς εκ γης Αιγύπτου, ο οδηγήσας ημάς δια της ερήμου, δια τόπου ερημίας και χασμάτων, δια τόπου ανιδρίας και σκιάς θανάτου, δια τόπου των οποίων δεν επέρασεν άνθρωπος, από που άνθρωπες δεν κατόκισε. Και συνεχίζει ο Θεός. Όταν σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας οδήγησα στη γη την έρημο και την άσπαρτο, όταν με ακολουθούσατε μόλις σας στην καρδιά και εγώ ήμουνα τόσο κοντά σας και εσύ και εσείς τόσο στραμμένοι προς εμένα, περάσαμε μαζί καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες, που κανένας άνθρωπος όταν τις ακούσει δεν μπορεί να πει ότι ήταν δυνατόν να περάσουν οι άνθρωποι τέτοιες καταστάσεις και να ζήσουν. Πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μέσα σε γη ερημιάς, χαλασμάτων, ανιδρίας και σκιάς θανάτου, σε μέρη που άνθρωπος δεν πέρασε και ούτε μπορούσε να επιβιώσει. Κι όμως μαζί περάσαμε, φτάσαμε, τα καταφέραμε και εγώ σας έφερα στη δική μου γη, στον τόπο της δικής μου ανάπαυσης. Σας έφερα στην εκκλησία μου και απολαμβάνατε τους καρπούς τους δικούς μου. Απολαμβάνατε και τρώγατε τις ευλογίες τις δικές μου. Ζούσατε μέσα σε ένα περιβάλλον, σας έβγαλα από την Αίγυπτο όπου ήσασταν δούλοι. Σας πέρασα μέσα από την έρημο, από δρόμους απερίγραπτους, συνθήκες φοβερές και τρομακτικές και νικήσατε. Και όταν εισήλθατε στη γη της επαγγελίας και όταν εισήλθατε στην ανάπαυση και όταν αρχίσατε και απολαμβάνατε τους καρπούς της γης της δικής μου, εκεί κάτι συνέβη. Εκεί κάτι άλλαξε στην καρδιά σας. Εκεί εμιάνατε τη γη μου, καταστήσατε
βδέλυγμα την κληρονομιά μου. Εκεί στρέψατε την πλάτη σας εμένα. Εκεί με αποβάλατε, με ξεχάσατε. Χάσατε το φόβο σας και το σεβασμό σας προς εμένα. Λιγόστεψε η αγάπη σας. Αφού χάσατε την πρώτη αγάπη, σιγά σιγά χανότανε και έσβησε εν τέλει η αγάπη σας προς εμένα. Οι ιερείς σας δεν επικαλούνται το όνομα του Κυρίου. Βρήκαν άλλα πράγματα να επικαλούνται. Οι κρατούντες στον νόμο, οι διδάσκαλοι σας, που σας δίδασκαν τις γραφές, άρχισαν να διδάσκουν άλλες γραφές. Παραδόσεις ανθρώπινες, λογικές ανθρώπινες, ιστορίες ανθρώπινες. Οι ποιμένες σας έπρεπε να φροντίζουν, να περιθάλτουν και να προσέχουν τα πρόβατα της βοσκής μου, το λαό μου. Έγιναν παραβάτες, έφυγαν από το να εκπληρώνουν και να εκτελούν την αποστολή τους. Και οι προφήτες. Και οι προφήτες σας που προφήτευαν εν το ονόματί μου, προφήτευαν μέσα στη γη τη δική μου της επαγγελίας εν το ονόματι του Βάαλ. Και ύλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος, ανθρώπου, ζώου, πράγματος. Γιατί? Και αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η πορεία του αποστάτη. Αυτή είναι. Όταν λέμε ανθρώπου που αποστατεί και απομακρύνεται από το Θεό, ακριβώς αυτή είναι η πορεία. Είναι τρία στάδια και μετά φτάνει το τέταρτο. Το πρώτο στάδιο είναι να απολαμβάνεις την αγάπη του Χριστού. Στην αρχή σε αναγεννάει, σε βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο Θεός, σε ευλογεί, σε βοηθάει. Προσεύχεσαι και ο Θεός ακούει την προσευχή σου, σου μιλάει και εσύ ακούς τη φωνή Του. Απολαμβάνεις τη χάρη, την αγάπη, την ευλογία του Θεού και αρχίζει τώρα το περπάτημα προς την οδόν της, προς τον τόπο της ευλογίας. Και εκεί σε αυτό το περπάτημα προς τον τόπο της ευλογίας η προστασία του Θεού είναι πλήρης, τέλεια. Από νίκη σε νίκη περπατάς. Διορθώνει ο Θεός τις καταστροφές του διαβόλου. Ελευθερώνει ο Θεός από τις απειλές αλλά και από τις επιθέσεις του διαβόλου. Τακτοποιεί τα πράγματα. Φέρνει ειρήνη. Και όταν περάσεις μαζί με τον Θεό μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, από οικογενειακές καταστάσεις, από προβλήματα προσωπικά, επαγγελματικά, το έχω δει αυτό και το βλέπουμε σε μικρά παιδιά, σε μεγάλους αδερφούς, σε γέροντες ακόμη. Και όταν όλα τα τακτοποιήσει ο Θεός και πεις και βρεθείς τελικά στην οδό της ευλογίας και περιμένεις τώρα η ευλογία να είναι πλήρης, ο άνθρωπος συνηθίζει στην ευλογία, χαλάει η καρδιά του, δεν έχει τον ίδιο τον αγώνα που είχε στην έρημο και αρχίζει και βλέπει δεξιά και αριστερά άλλους θεούς. Άλλους θεούς. Και κάνει άλλους θεούς πια. Κάνει θεό στη δουλειά του. Κάνει θεό τον κόσμο. Κάνει θεό τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Κάνει θεό ό,τι είναι αυτό που προκαλεί την αγάπη του. Κάνει θεό έναν άντρα, μία γυναίκα. Κάνει θεό τα παιδιά του. Και το χειρότερο απ' όλα, κάνει Θεό τον εαυτό του. Αρχίζει να αυτοθαυμάζεται. Κοίταξε όμορφος και όμορφη που είμαι. Κοίταξε έξυπνος και έξυπνη που είμαι. Κοίταξε μορφωμένος και μορφωμένη που είμαι. Κοίταξε ικανός που είμαι. Και ξεχνάει ότι όλα αυτά ο Θεός του τα χάρισε. Και αρχίζει και δημιουργεί ειδωλό τον εαυτό του ή άλλους ανθρώπους και έτσι στρέφει την πλάτη του από στο Θεό και στρέφει το βλέμμα του προς άλλα πράγματα και εκεί ο Θεός λέει πως κατάντησες έτσι, πως έγινες έτσι,
Γιατί έπαψες με τόσο πολύ αγάπη και προσοχή να βλέπεις το πρόσωπό μου και βλέπεις άλλα πρόσωπα τώρα? Γιατί έπαψες να περπατάς πάνω στα ίχνη μου και ακολουθείς άλλους ανθρώπους και άλλες καταστάσεις και άλλα πράγματα τώρα? Γιατί δεν βλέπεις ότι αυτή η πορεία θα σε φέρει στην καταστροφή? Γιατί για κοίταξε και στρέφει το βλέμμα του λαού του στους άλλους λαούς. Δες, υπάρχουν άλλοι λαοί που άλλαξαν τους θεούς τους. Δες, ο φιλάργυρος μήπως έπαψε να είναι φιλάργυρος και έχασε το Θεό της φιλαργυρίας, αν και δεν είναι Θεός. Ο Φιλίδωνος, ο χαρτοπαίχτης που έχει Θεό τα χαρτιά του, ο Μπεκρής που έχει Θεό το κρασί, οποιοδήποτε ποτό, ο Ιρνομανής που έχει Θεό, ή ο Φιλόδοξος, άλλαξε? Αυτοί μένουν σταθεροί στους θεούς τους, αν και δεν είναι θεοί τους. Εσύ γιατί άλλαξες? Εσύ γιατί άλλαξες? Γιατί αλλάζεις? Πώς γίνεται αυτό? Θα αναγκαστώ τώρα να αλλάξω κι εγώ. Όχι γιατί με αυτή την πορεία μειώνεται, λιγοστεύει ή διαφοροποιείται η αγάπη μου. Η αγάπη του Θεού, αδερφοί, δεν λιγοστεύει, δεν αλλοιώνεται. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, δεν μπορεί να αλλάξει προσωπικότητα ο Θεός. Δεν αλλάζει η αγάπη του Θεού, δεν μπορεί να αλλάξει. Αλλά αλλάζει η συμπεριφορά του λόγω της μεγάλης αγάπης που έχει προς τους ανθρώπους που απομακρύνονται από το θέλημα του Θεού. Λέει, με πολλή αγάπη δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τώρα θα έρθω όχι με τη χριστότητα, με την αυστηρότητα. Θα κάνω κρίση. Θα απομακρυνθώ από σένα να καταλάβεις την έλλειψή μου όταν με χάσεις. Θα πάψω να σε υπερασπίζομαι, θα πάψω να σε φροντίζω. Θα πάψω να ενεργώ στη ζωή σου όπως ενεργούσα. Μην τυχόν και καταλάβεις τι σημαίνει μακριά από μένα και με εξητήσεις, και μόλις με εξητήσεις αμέσως πάλι θα επιστρέψω. Αλληλούια. Και φωνάζει ο Θεός προς όλο το σύμπαν την αιτία των πραγμάτων. Εκπλάγητε ουρανή και φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα δια τούτο. Όλο το σύμπαν εκπλαγείτε, φωνάξτε. Δύο φοβερά πράγματα έκανε ο λαός μου. Αυτά είναι τα δύο τα οποία φέρνουν τον άνθρωπο από την ευλογία στην καταστροφή. Όπως και τα αντίστροφα αυτών των δύο είναι αυτά που φέρνουν τον άνθρωπο από την καταστροφή στην ευλογία. Εμέ την πηγή των ζώντων υδάτων εγκατέλειψαν. Πρώτα ερχόντουσαν να πληθούν, να ξεδιψάσουν, να δροσιστούν, να απολαύσουν το είδωρ των ζών σε μένα, την πηγή των ζώντων υδάτων. Και ποτέ δεν τους έλειψε η δροσιά, ποτέ δεν τους έλειψε το νερό, ποτέ δεν τους έλειψε η χαρά, ποτέ δεν τους έλειψε όλα αυτά τα οποία προσφέρει το καθαρό νερό στον άνθρωπο και στη ζωή του ανθρώπου. Και αφού εμέ εγκατέλειψαν, με αντικατέστησαν με λάκους, τους οποίους οι ίδιοι έσκαψαν, οι δικοί τους θεοί, άρχισαν να σκάβουν λάκους. Θα τους γεμίσουμε νερό για να έχουμε να πλαινόμαστε, να πίνουμε, να δροσιζόμαστε. Δεν έχουμε ανάγκη από την πηγή των ζώντων υδάτων. Δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό. Έχουμε το δικό μας λάκκο, το δικό μας Θεό, που είναι οι καταθέσεις μας στην τράπεζα. Που είναι η δουλειά μας, η εξαιρετική.
Από αυτήν θα δροσιζόμαστε, αυτή θα μας καλύψει τα πάντα. Που είναι η μόρφωση. Αυτή θα μας δώσει την ευτυχία σε εμάς και τα παιδιά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι χριστιανοί δεν μορφώνονται, αλλά δεν είναι Θεός τους η μόρφωση. Εκείνο που θα δώσει ευτυχία είναι να είμαι καλοντημένος, όμορφος, σπουδαίος. Να, έτσι να αφήσω και λίγο μπόλικο μαλλί και ένα σκουλαρίκι εδώ να με θαυμάζουνε. Να μην αναφερθώ, τόσα πολλά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να αντικαταστήσει τη χαρά που δίνει ο Θεός, την ευτυχία που δίνει ο Θεός και την ευλογία που δίνει ο Θεός, διεκδικώντας την ευλογία και τη χαρά και την ευτυχία μέσα από άλλες καταστάσεις, αφήνοντας τη Βασιλεία του Θεού και πηγαίνοντας στον κόσμο, αφήνοντας τη Βασιλεία των ουρανών και πηγαίνοντας στον Άρχοντα του κόσμου τούτου. Και τώρα τα αποτελέσματα. Και τώρα οι συνέπειες. Γιατί όλη αυτή η πορεία, αδερφοί αγαπητοί, έχει συνέπειες. Και οι συνέπειες είναι τραγικές. Μήπως είναι δούλος ο Ισραήλ, δεν ήταν ελεύθερος, δεν τον ελεύθερος εγώ. Μήπως είναι δούλος οικογενής μέσα σε οικογένεια να δουλεύει, δουλωμένος, δεν ήταν ελεύθερος. Δεν ήταν ισχυρός. Δεν είχε τα πάντα. Μέσα στη δική μου γη, στην ευλογημένη γη, δεν είχε τα πάντα. Πώς κατεστάθη Λάφυρον. Και το Λάφυρον, αδερφοί αγαπητοί, έχει ένα ωραίο νόημα. Είναι η συγκομιδή του νικητού από τους ιτημένους. Κάποιος νίκησε και κάποιος ιτήθηκε. Και αυτός που νίκησε άρπαξε και αυτός που ιτήθηκε έχασε. Και ο Θεός παρομοιάζει τον Ισραήλ, τον αποστάτη, το λαό του Θεού, τον άνθρωπο του Θεού που φεύγει σαν λάφυρο. Πολέμησε ο Θεός, πολέμησε και ο άρχον του κόσμου τούτου και νίκησε ο άρχον του κόσμου τούτου. Και λάφυρο ο Ισραήλ, ο άνθρωπος του Θεού, ο αποστάτης στα χέρια του άρχοντα του κόσμου τούτου, του διαβόλου. Μα πώς έγινε αυτό? Είναι ποτέ δυνατόν να νικηθεί ο παντοδύναμος, ο Κύριος των δυνάμεων? Και όμως, αδερφοί αγαπητοί, με τη συμπεριφορά μας στη ζωή μας είμαστε νικητές ή ιτημένοι και κάνουμε το Θεό νικητή ή ιτημένο. Όταν ο άνθρωπος στρέφεται προς τον παντοδύναμο, τότε είναι νικητής και ο Θεός είναι νικητής. Είπα προηγούμενα τα δύο κακά που φέρνουν τον άνθρωπο από την ευλογία στην κατάρα, αλλά και τα δύο καλά που φέρνουν τον άνθρωπο από την κατάρα στην ευλογία. Αν εγκαταλείψουνε το λάκκο που έχουν σκάψει και ελπίζουνε σε αυτόν και από αυτόν να ξεδιψάνε, να πληθούνε, να δροσιστούνε, αν εγκαταλείψουν τα δικά τους έργα πάνω στα οποία ελπίζουν, τις δικές τους προσπάθειες πάνω στις οποίες θεωρούνε και μέσα από τις οποίες θεωρούνε ότι θα έρθει η ευτυχία και ελπίσουνε σε αυτόν που πραγματικά κάνει ευτυχισμένο και ευλογημένο τον άνθρωπο. Είναι τόσο απλό και το λέει τόσο απλά ο Λόγος του Θεού. Επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο. Ελπίζω στην πρίκα της κοπέλας αυτής αν θα με παντρευτεί. Δεν θα σε κάνει δούλο. Ελπίζω στην αγάπη του νέου αυτού από τον κόσμο αν με παντρευτεί. Ρε, θα σε κάνει σκλάβα. Γιατί δεν είναι πίσω από αυτόν τον άνθρωπο η αγάπη του Θεού. Είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Και ο δρόμος της επιστροφής είναι αυτός που θα σε φέρει στην ευλογία και στην ευτυχία και στη χαρά του Θεού. Αν εγκαταλείψεις τους λάκκους που εσύ έσκαψες και νομίζεις ότι θα γεμίσουνε, αλλά δεν γεμίσουνε ποτέ. Γιατί είναι συντετριμένοι λάκκοι. Θα βάζεις νερό και θα διάζει. Θα βάζεις και θα υπάρχει σταγόνα μέσα.
Και αυτό το βρώμικο που θα υπάρχει θα φεύγει και αυτό. Ούτε βρωμόνερα, όχι νερό καθαρό δεν θα έχεις, ούτε βρωμόνερα δεν θα έχεις. Και να υπάρχει δίπλα σου τώρα η πηγή. Υπάρχει δίπλα σου ο Χριστός. Και όταν λέω δίπλα σου εννοώ δίπλα σου. Δίπλα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να πας στην πηγή των ζώντων υδάτων, να μπεις στο δωματιό σου, να το κλειδώσεις και να πεις μετανοώ, συγχώρεσέ με. Ελέησέ με. Να εγκαταλείψεις τους λάκκους που έσκαψες και δεν συγκεντρώνουν καθόλου νερό και να πας μέσα στο δωμάτιό σου στην πηγή των ζώντων υδάτων που θα σε δώσει τα πάντα, ζωή και αυτή η εναυθονία και κληρονομιά τη βασιλεία των ουρανών. Καλά ήτανε δούλος και δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ο Ισραήλ. Δούλος ήτανε. Δεν τον είχα ελευθερώσει εγώ. Τον εξεβίασε κανείς. Γιατί? Γιατί όταν ένας είναι μπεκρής θα πει καταλείπω το ποτό. Έλα όμως που δεν μπορεί. Είναι δούλος. Λέει και ένας όταν γυρίζει σπίτι, παίρνει τη γυναίκα του, ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, τα παιδιά του εκεί και λέει θα το κόψω το ποτό. Την άλλη μέρα τρέμει. Αν δεν πει δεν γίνεται, ξαναπίνει. Τόσο είναι δούλος. Χαρτοπαίχτης. Χάνει τούτο, χάνει εκείνο, χάνει το σπίτι του, χάνει τα λεφτά του. Γυρίζει σπίτι, λέει δεν ξαναπαίζω. Όλοι γίνεται το σπίτι, γυρίζει, ξανά στη λέσχη. Γιατί είναι δούλος. Και τον δούλο τον συγχωρεί και τον δικαιολογεί. Ο Θεός λέει δούλος, τι να κάνει. Αλλά ο Ισραήλ μήπως ήταν δούλος. Ο λαός μου μήπως ήταν δούλος. Και δεν μπορούσε να ζήσει ελεύθερα και να εξητήσει την πηγή των ζώντων υδάτων και να απολαμβάνει την παρουσία μου και τη δόξα μου. Δεν τον είχα ελευθερώσει εγώ. Και μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει πραγματικά, αυτός είναι ελεύθερος. Μόνο αυτός. Και ήταν ελεύθερος. Πώς κατάντησε τώρα έτσι και η σκύμνη του λέοντος, τα λιονταράκια ευρυχήθησαν εναντίον του. Κατέστησαν τη γη του αυτή έρημο. Μα πώς τα κατάφερε? Δεν ήμουν εγώ υπερασπιστής του? Ήτανε μερικά λιονταράκια που βρυχώνται, που φωνάζουν. Και έμεινε μόνος του. Βέβαια, γιατί δεν είχε κανένα να τον υπερασπιστεί. Πια. Δεν είχε κανένα να τον φροντίσει πια. Και αδερφοί αγαπητοί, σκεφτείτε τη ζωή των ανθρώπων. Έτσι είναι. Καταντάνε μόνοι τους. Έρημοι. Τρομοκρατημένοι. Από όλα. Από τις αρρώστιες, από τη δουλειά. Φοβούνται η ανεργία. Έχουν εκατομμύρια. Και αν πέσει το δολάριο, θα πέσει το δολάριο. Έρχονται άνθρωποι πολύ πλούσιοι και μου λένε θα ανέβει το δολάριο ή θα πέσει. Λέω γιατί ρωτάς? Δεν ξέρω πού να τα βάλω τα λεφτά. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι και λέω αν πέσει, δηλαδή έχει αυτός πέστε 1 εκατομμύριο ευρώ, πολλά περισσότερα. Αν πέσει τώρα 5% το ή 3% ή 2% το δολάριο, τι θα πάθουνε? Έχουνε το φόβο. Μη μείνουμε στο δρόμο. Βρε, έχεις 100 εκατομμύρια ευρώ και θα μείνεις στο δρόμο? Θα μείνουμε στο δρόμο, όμως αυτοί μένουν τελικά. Πώς τα καταφέρνουν και εξαφανίζονται όλα? Όλα εξαφανίζονται. Ήταν κάποιος φίλος που είχε πραγματικά πολλά λεφτά. Ρε χαζέ μου, λέει, εσύ τι κάνεις? Λέω, καλά είμαι. Καλά είμαι. Πόσα λεφτά έχεις στην τράπεζα? Λέω, δεν έχω και πάρα πολλά. Μου λέει, πού τα τοποθέτησες? Λέω, τα τοποθέτησα στον Κύριο. Αχ, αρχίζω από εκεί, βλάκα. Αστειευόμενος βέβαια, έτσι. Μου λέει, εγώ βρήκα μια εκπληκτική τοποθέτηση. Λέω, σοβαρά? Μου λέει, 15 με 20%. Τι λες μωρέ, του λέω μπράβο, ποια είναι αυτή? Μου λέει δεν μπορώ να την πω. Μετά από λίγο μου λέει 17%. Μπράβο, λέω. 17% αυτές τις μέρες? Α, 17%. Μετά από λίγο 20%. Ρε, σε λέω τα παίρνεις? Βέβαια, μου λέει, τα παίρνω. Όλα οι τόκοι μου έρχονται κανονικά. Μετά από λίγο έρχεται και μου λέει κάτι συμβαίνει. Λέω τι συμβαίνει? Μου λέει κάτι συμβαίνει. Λέω τι? Λέει, ντρεπόταν να μου το πει.
Ψάχνω να τους βρω και δεν τους βρίσκω. Λέω, δηλαδή, μου λέει, κλείσανε το γραφείο και φύγανε. Πω, πω, λέω. Φύγανε. Μου λέει, τι να κάνω τώρα. Προσευχή σου, του λέω. Άσε με ήσυχο. Λέω, αν δεν προσευχηθείς, αν δεν θα τους βρεις μετά. Αν προσευχηθείς, μπορεί να σου φέρει ο Θεός. Μου λέει, τι να κάνω τώρα, πες μου, χάνομαι. Μου λέει, είχα ρίξει και όλα τα λεφτά μου. Λέω, και τώρα δεν έχεις καθόλου. Όχι, μου λέει, εγώ έχω. Έχω λίγα, του λέω. Δεν έχεις καθόλου. Όχι, μου λέει. Πάντως, να τους λυπάστε. Να τους λυπάστε. Δηλαδή, πώς τους κοροϊδεύει. Αυτά είναι αλήθεια, έτσι είναι. Πώς τους κοροϊδεύει ο διάβολος με το να τους δείχνει. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν το λέω για αστεία, ούτε για να προσβάλλω τον άνθρωπο αυτό. Πώς ο διάβολος με λίγο ψεύτικο δόλωμα τους καταπίνει. Τους καταπίνει. Λίγο ψεύτικο δόλωμα βάζει εκεί. Κοίτα εγώ τι έχω να σου δώσω. Όπω η προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας, την νόστιμη που είναι. Όπω και να πάμε και σε ένα μπαράκι να δεις τι ωραία που είναι. Και άλλο ένα δόλωμα από εκεί και ένα άλλο δόλωμα από εκεί. Μέχρι που το τρώει ο άνθρωπος και τον καταπίνει ο διάβολος. Τον ληστεύει. Αυτός που δεν έρχεται από τη θύρα, λέει η Γραφή, είναι κλέφτης και ληστής. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει πριν από λίγο καιρό, αρκετό καιρό, ένα πολύ φιλικό, γνωστό πρόσωπο, βιομήχανος, και μου λέει, να βάλω τα χρήματα στο χρηματιστήριο. Όχι, του λέω, μην τα βάλεις. Μου λέει, γιατί. Του λέω, μην τα βάλεις, παιδί μου, του λέω, τα χάσεις όλα. Και με άκουσε. Και έρχεται και μου λέει, σου ανάβω ένα κεράκι κάθε πρωί. Του λέω, δεν βάζεις 2-3 ακόμη. Δεν φτάνει ένα κεράκι, τόσα λεφτά γλίτωσες. Δεν βάζεις 2-3 κάθε πρωί. Του λέω, σαν τον πόη μου. Άσε με, μου λέει, και γέλαγε κι αυτός. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας φυλάξει. Θα φυλάξει τη ζωή μας. Θα φυλάξει την αφιέρωσή μας, θα φυλάξει τη χαρά μας, θα φυλάξει την αθωότητά μας. Γιατί είναι αγαθός ο χριστιανός, δεν είναι πονηρός. Αλλά ο πονηρός πιάνεται από τη μύτη, λέει το έξυπνο πουλί, λένε οι άνθρωποι, από τη μύτη πιάνεται. Ο πονηρός πιάνεται από τη μύτη. Ο χριστιανός είναι αγαθός, αλλά που δεν μπορείς να τον κοροϊδέψει κανένας, γιατί ο Θεός τον φυλάει. Τον φυλάει ο Θεός, τον προστατεύει ο Θεός. Θα μου πεις, αυτά είναι υπερβολές. Αδερφοί αγαπητοί, όλοι σας έχετε τέτοιες πείρες και εγώ έχω, και δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό. Δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Και ο Θεός πάντοτε να μας προστατεύει. Η σκύμνη του λέοντος το κατέφαγον. Η πόλη αυτού, ακούτε, κατεκάησαν και έμειναν ακατοίκητοι. Πάει το, οι πόλεις, πάει τα σπίτια, κατεκάησαν. Και είναι φοβερό, ξέρεις, θα πει να σε πιάσει φωτιά το σπίτι σου. Να πιάσει φωτιά το σπίτι σου, τίποτα δεν μένει. Και να μην έχεις κάνει και ασφάλεια. Φοβερό, να το βλέπεις να καίγεται. Ο Θεός να φυλάει. Και πράγματι ο Θεός φυλάει. Ο Θεός φυλάει. Και να προσευχόμαστε ο Θεός να μας φυλάει όλους στην Εκκλησία. Και όλους τους ανθρώπους. Σας το έχω ξαναπεί, ήταν ένας συνάδελφος, όχι στην ίδια εταιρεία που δουλεύω, ένας συνάδελφος ο οποίος φοβότανε πάρα πολύ τους σεισμούς. Και έρχονταν και το λέει, φοβάμαι τους σεισμούς. Και έφτιαξε ένα σπίτι φρούριο στην Κλειφάδα. Φρούριο σας λέω. Και με καμάρι έλεγε, ούτε 10 ρίχτερ δεν το ρίχνει. Και βέβαια αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε τι θα πει, να προσευχηθώ να με φυλάξει ο Θεός. Και ξέρετε από τι πέθανε, σκοτώθηκε στους τελευταίους σεισμούς. Όταν δούλευε, ήταν σε μια εταιρεία εδώ κοντά που έπεσε το κτίριο και πλάκωσε και σκότωσε μερικούς. Ένας από αυτούς ήταν και εκείνος. Το σπίτι δεν έπαθε τίποτα. Αλλά αυτός σκοτώθηκε από τους σεισμούς. Αδερφοί, εάν δεν μας φυλάξει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να μας φυλάξει. Κανένας. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν οικοδομούσι οι οικοδομούντες.
κοπιάζουν οι οικοδομούντες. Ισμάτι. Και αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, ισμάτι αγρυπνούσε οι φυλάτοντες. Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Ευλογημένος. Και αυτό που πιστεύω ότι ο Θεός μας φανέρωσε την Κυριακή, ότι δεν θα συμβεί ποτέ κακό στον άνθρωπο, εάν μένει πιστός στο Λόγο του Θεού. Πιστός στην προσταγή του βασιλιά. Υπακοή, υποταγή, ταπείνωση, αυτά είναι. Και η προστασία του Θεού είναι τέλεια. Τέλεια. Κατεκάησαν, λέει η γραφή, οι πόλεις. Ακατοίκητες έμειναν. Οι εχθροί από την Αίγυπτο συνέτριψαν την κορυφή σου. Και αναρωτιέται ο Θεός. Γιατί συνέβη αυτό? Δεν το έκαμες εσύ αυτό στον εαυτό σου επειδή εγκατέλειψες το Θεό? Εσύ ο ίδιος δεν φταίς γιατί εγκατέλειψες το Θεό. Ποιος φταίει? Φταίει η Αίγυπτος, οι κακοί άνθρωποι? Εσύ που εγκατέλειψες το Θεό και έχασες τη δύναμή σου, τη δύναμη του Θεού, και έγιναν τεράστιοι οι άλλοι. Πολύ δυνατοί οι άλλοι. Γι' αυτό τι περιμένεις τώρα από τον κόσμο? Να σε αγαπήσει, να σε φροντίσει. Θα πάω, λέει, σε μια χαρτορίχτρα, σε μια μάγισσα, να μου πει τι θα κάνω. Και αυτό που θα σου πει τι θα κάνεις θα σου γίνει καλό? Πώς το καταλαβαίνεις? Ο διάβολος θα ενδιαφερθεί για το καλό σου? Πώς το πιστεύεις? Και δεν πηγαίνεις στο Πνεύμα το Άγιο, δεν πηγαίνεις στο Λόγο του Θεού, δεν πηγαίνεις στο Χριστό, να δεις τι θα κάνει ο Χριστός στη ζωή σου. Γιατί εγκατέλειπες τον Κύριο ενώ σου οδηγούσες την οδό? Δεν θα γινόταν το κακό αυτό? Και εγκατέλειψες και την πηγή των ζώντων υδάτων, έφτιαξες λάκκους για να βρεις νερό και δεν βρήκες, και η λύση που βρήκες είναι να τρέξεις στην Αίγυπτο για να πιεις τα ύδατα του Νείλου, ή να πας στην Ασσυρία για να πιεις τα ύδατα του ποταμού της. Α, εκεί θα βρεις, θα ξεδιψάσεις, εκεί θα δροσιστείς, εκεί θα πληθείς, εκεί θα χαρείς. Εγκατέλειψε την πηγή των ζώντων υδάτων. Έσκαψες λάκκους για να τους γεμίσεις με το δικό σου το νερό. Δεν έμειναν ούτε τα βρωμόνερα. Και τώρα τρέχεις στην Αίγυπτο. Δεν υπάρχει οδός επιστροφής. Δεν υπάρχει οδός μετάνοιας. Έφυγε η πηγή των ζώντων υδάτων. Πας στην Ασσυρία τώρα. Χειρότερα θα γίνουν εκεί τα πράγματα. Η ασέβειά σου, αυτή θα σε παιδεύσει. Και η παράβασή σου, αυτή θα σε ελέγξει. Και θα γνωρίσεις ότι είναι και κακόν και πικρόν. Και κακό θα σου γίνει και θα σε πικράνει το ότι εγκατέλειπες τον Κύριο τον Θεόν σου και δεν είναι πια ο φόβος μου και ο σεβασμός μου στην καρδιά σου για να κάνεις το θέλημά μου. Αδελφοί αγαπητοί, πάντοτε ο Λόγος του Θεού τελειώνει με αυτή την πρόταση. Επίστρεψον εις εμέ. Και εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλι. Έλα σε μένα. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όπου και να είσαι, ό,τι και να έχεις κάνει, είσαι κοντά στο Χριστό, έλα πιο κοντά στο Χριστό. Είσαι μακριά στο Χριστό, από το Χριστό, έλα κοντά στο Χριστό. Είσαι πολύ μακριά, έλα κοντά στο Χριστό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, η καλή αγγελία. Έλα κοντά στο Χριστό, να γνωρίσεις την αγάπη Του, τη φροντίδα Του, την εσπεράσπισή Του, την ευλογία Του, τη δόξα Του, να γνωρίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.